Γεια σας παιδιά, σε φέρετε από το Gamer εδώ. Και σήμερα θα κάνω ένα guide για Echo, όμως λίγο διαφορετικό. Θα είναι guide μαζί με commentary ενός rank που έπαιξα πολύ πρόσφατα. Και γενικά δεν με ινάρω Echo. Έχω παίξει 20-30 παιχνίδια με αυτόν, εντάξει δεν θέλετε τον με ινάρω. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να παίξω σε ένα rank game, flex. Παρόλο που πήγα solo, δεν έχω συμπαίκτες. Οπότε πάμε να δούμε τι έκανα, τι αγόρασα, γενικά commentary slash tutorial. Για να ξεκινήσουμε. Τσίκι μπρίκι κιου, ναι πριν καν σπονάρουμε. Η δικιά μας ομάδα είναι εγώ mid, στο bot έχουμε Vayne με Kayle. Στο top είναι η Fiora, πολύ καλός παίκτης. Και ο jungler μας, ο Lee Sin, ο οποίος θα βγει και η FK σε κάποια φάση. Jungle δικός του Jin Zhao. Ο Draven είναι το ADC με την Ana support. Η Sivan είναι top lane με teleport ignite. Ναι, και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Και ο mid laner μου σήμερα θα είναι ο Ziggs. Για όσοι δεν ξέρετε, ο Ziggs, βέβαια εγώ δεν τον θεωρώ σε αυτό matchup επικίνδυνο. Γενικά ο Ziggs είναι το χειρότερο matchup για push που μπορείς να έχεις αντίπαλο, δηλαδή μπορεί να σου διαλύσει το mid σε δευτερόλεπτα με αυτή την μπουρδα τη δεύτερη που έχει. Πρακτικά μόλις το target πέσει λίγη ζωή και κάνει δεύτερη, το καταστρέφει κατευθείαν. Κάτι που τον κάνει πολύ δυνατό. Τέλος πάντων, αυτό το ward το έχω βάλει εγώ εδώ, δίνει vision για τον jungler μας και ταυτόχρονα έχω πάρει θέση εδώ. Όταν ο jungler μας ξεκινάει blue, τότε κάθομαι συνήθως εδώ και γουαρντάρω εδώ αυτό το boost. Παρ' όλα αυτά στο lane μου γυρίζω περίπου όταν θα αρχίσει να συναντιέται το minion wave εδώ στη μέση και συνήθως δεν βοηθάω τον jungler, δεν χρειάζεται, δηλαδή το top lane τον έχει κάνει μόνο πάντα. Βλέπουμε ότι έφτασε το minion wave εδώ. Έφαγα κατευθείαν την Q στη μάπα, πήγα να dodge dart αλλά ήταν στοχευμένη πάνω μου. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, για το build το αρχικό δεν λέω τίποτα, τι να πω, το κλασικό Doran's Ring και τα ποτάκια μαζί με το trinket. Όπως πάρα πολλοί από σας ξέρετε, ο Echo είναι ένας παίκτης που έχει 3 hit passive, που σημαίνει ότι κάθε τρίτο hitάκι κάνει extra damage και παίρνει movement speed αν το κάνει σε αντίπαλο. Ναι. Η Q του όλοι ξέρουμε τι κάνει, αυτό μαραφέτη που πηγαίνει μπροστά και πίσω και αυτό αφήνει stack της passive. Επίσης η τρίτη που κάνει gap close και μετά blink attack, δηλαδή τηλεμεταφέρεται σε πολύ κοντινή απόσταση κάπου και αυτό κάνει apply την πάση του. Η ulti του όταν σκάει το massive damage κάνει και αυτό apply την πάση του. Τέλος πάντων τα πάντα κάνουν apply ένα stack της πάση του εκτός από, από τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι πολύ απλά αυτή η περίεργη ασπίδα που παίρνει αν είναι μέσα και passive λέει ένα extra damage. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο, βλέπουμε εμένα να προσπαθώ να φαρμάρω αλλά ταυτόχρονα να κάνω trade. Ο Ziggs έχει ξεκάθαρα κερδίσει το trade, τουλάχιστον προς το παρόν. Όσον αφορά τους jungler, βλέπουμε εδώ το jungler του πλησιάζει. Δεν είχα wardari, οπότε παραλίγο να την πατήσω. Κατευθείαν βάζω δεύτερη, ο jungler του τρώει το stun. Δεν συνεχίζω για trade γιατί δεν θα πεθάνω. Παρ' όλα αυτά ξαναγυρίζω πίσω για να βοηθήσω και τον Ziggs, γιατί θα δείτε και μετά ότι είναι ψηλό Χριστούλης. Αυτό, δεν πέτυχε το gank, παρόλα αυτά μεγάλο λάθος, έπρεπε να είχα ward εδώ. Παρακάτω. Farm. Εγώ έχω 11 και αυτός 13. Πάνω κάτω ίσο farm. Αν σκεφτείτε ότι εγώ είμαι αυτός που τον πουσάρω, οπότε θα χάσει κι άλλα minion γενικά. Του πουσάρω το lane, προσπαθώντας να κρατήσω mana, δηλαδή αν δείτε το mana, έχω πολύ παραπάνω από αυτόν. Παρ' όλα αυτά έχει νικήσει γενικά το trade.
Τα άλλα lane δεν έχει παιχτεί κάτι ακόμα. Βλέπουμε εδώ πάνω 5,3 χρυσό και οι δύο ομάδες. Δεν έχει παιχτεί first blood. Και είμαστε περίπου στα 5 λεπτά. Κάτι που θα μπορούσα να κάνω εδώ είναι ότι εφόσον είδα ότι ήθελε το κάνω minion, να προσπαθήσω να τον κάνω zone off. Δηλαδή την ώρα που θέλει να το last hitάρει, να του κάνω καμιά Q ή κανένα combo κάτι τέτοιο. Για να είναι πιο worth σε περίπτωση που το πάρει, να έχει φάει ζημιά. Κερδίζει ολοκληρωτικά το trade, παρόλα αυτά δεν έχει mana. Για να δούμε το mana που είναι 224 και εμένα είναι 300 κάτι. Οι μαγείες του από ό,τι βλέπω κοστίζουν 60, 65, 70. Δηλαδή αν κάνει ένα full combo, δεν έχει άλλο mana. Εγώ αν κάνω ένα full combo έχω και άλλο mana. Να κάνω σχεδόν άλλο ένα combo. Εδώ φεύγει από το lane, κάτι που είναι ταυτόχρονα καλό και κακό. Κακό για εμένα διότι του δώσε τον blue buff, που σημαίνει ότι μπορεί να σπαμάρει. Καλό για εμένα διότι θα πάω πρώτος level 6 από αυτόν, διότι πήρα 3 minion μέχρι να έρθει. Που σημαίνει ότι θα είμαι 3-4 minion μπροστά από αυτόν level 6. Ξανά gank εδώ ο φίλος μας. Ναι. Το λάθος μου ήταν το εξής, ότι χάλασα πρώτα flash και μετά έκανε τρίτη αυτός. Αυτός ήταν ο λόγος που πέθανα. Παρ' όλα αυτά, ή θα πεθαίναμε και οι δύο ή δεν θα πέθανε κανείς, γιατί με το flash είχα γλιτώσει, που σημαίνει ότι αποφάσισε να μου ξαναμπεί με την τρίτη ο Ζιν, για να πεθάνουμε και οι δύο. Γι' αυτό του έβαλα ignite πριν πεθάνω, για να σιγουρευτώ 1100, όσο είναι μικρός. Ο Ζιγς δεν βοήθησε τον Ζιν, παρ' όλα αυτά δεν πήρε ούτε assist. Καλό αυτό. Πήγε πρώτος level 6 λόγω του ατυχές. Βασικά όχι, και εγώ πήγα level 6, μαλακίες λέω. Τέλος πάντων, ψιλοπήγε πρώτος level 6 λόγω του ατυχές gank που μας έκανε αυτός ο τύπος εδώ πέρα. Όλα τα άλλα lane είναι πάνω κάτω ίσα, δεν έχει παιχτεί κάτι περίεργο. Όλη η δράση πρακτικά είναι στο mid αυτή τη στιγμή, το early game. Εδώ κάνω μια τέλειος fail Q, καθαρά από διασύνη, διάστηκα να εξαρλώσω το combo μου γρήγορα. Και αν τον είχε χτυπήσει η Q τώρα, θα έσκαγε η πάση μου, θα έκανα extra damage, θα είχα movement speed για να τον εξηγήσω και το πιο πιθανό ήταν να τον αυτός half-life τώρα και πιο κάτω από half. Ας πήγα εδώ, πάω πάλι για το trade, ξαπλώνω το combo, πολύ καλό, αποφασίζω να μην συνεχίζω μέσα γιατί μπορώ να πεθάνω. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ζωή και εγώ είμαι σχεδόν full ζωή. Οπότε, εφόσον ξέρω ότι θα πάει base ή το πολύ να κάνει άμυνα, κάνω ένα γρήγορο roam στο bot lane. Πολύ καλή. Αυτό είναι πολύ καλό call, πολύ καλό decision, διότι είδα ότι πουσάρει πολύ το lane τους. Οι καλοί μας φίλοι έχουν ward εδώ, οπότε εξασφαλίζουν εύκολο την στυνάνη. Ο Draven κυνηγάει την Vayne μας, οπότε αποφασίζω να πάω και για αυτόν. Αρχίζει και κάνει recall, εγώ δεν έχω vision εκεί πέρα εντωμεταξύ. Και ναι, άργησα να τον δω, πρόλαβε να φύγει. Οπότε αφού δεν βλέπω τον Ziggs στο lane, δηλαδή τώρα εμφανίστηκε στο lane, λέω να πάω γρήγορα base και να πάρουμε το δεύτερο αντικείμενο στον echo. Λοιπόν, με echo όταν θέλω να παίξω επιθετικά, γενικά να το ξέρετε ότι το πιο καλό είναι να ξεκινήσετε με ένα πρώτο belt, hextech πρώτο belt και μποτούλες cooldown. Διότι αυτό θα σας έχει 20% cooldown, ένα ακόμα gap closer plus burst. Και είναι γενικά πολύ καλό αντικείμενο. Εδώ βλέπουμε ότι παίρνουν δράκο, δεν το έχουν κάνει κοιμάται στο base. Κυριολεκτικά κοιμάται στο base. Είναι από τα 6,5 λεπτά μέχρι τα 10 και κάτι είναι AFK εκεί, δηλαδή παίζουμε 4v5. Έχω PSS επανελειμμένα με αγνοή το bot lane και έτσι τρώνε πολύ καιρό το τίποτα από 4v2. Και το χειρότερο είναι ότι το ένα kill το παίρνει ο mid laner, που σημαίνει ότι ενώ όταν είχα 0-0 είχα καθαρά το πλεονέκτημα λόγω άλλων kill που είχα από roam, τώρα με κοντράρει διότι έχει και παραπάνω φαρόν από μένα. Παρ' όλα αυτά, τους περιμένω εδώ. Πολύ καλή δεύτερη, δεν τους πετυχαίνω σαν διαστήγα, σκοτώνω τον Ζιν. Κάνω την πάση μου, τρέχω μπροστά του για να συνεχίσω τον Ζιν. Έχω την ulti μου, δεν χρειάζεται ακόμα.
αποφασίζει να φλασάρει και τον σκοτώνω. Ulti έκανα διότι είχε Ignite και ήμουν με 100 ζωή. Το Ignite κάνει 190, οπότε θα πέθανα. Πάμε λίγο πίσω.